Παρά τις αρχικά πιο αισιόδοξες απόψεις, η χρονιά για τους αμπελοργούς των αγιαλοχωρίων Παγκαίου είναι καταστροφική. Η Σουλτανίνα, που παραμένει η κύρια ποικιλία που καλλιεργείται στην περιοχή, δεν άντεξε ούτε φέτος και στα δύο κύρια μέτωπα, σε αυτό της τιμής και του ανταγωνισμού στις αγορές, όπου οι Ισπανοί και οι Ιταλοί έχουν πλέον ανέβει σε άλλο επίπεδο με νέες ποικιλίες, αλλά και σε αυτό της αντοχής στις κλιματολογικές συνθήκες. Η Σουλτανίνα έχασε και τη μάχη της τιμής και τη μάχη της ποιότητας, αφού ούτε φέτος άντεξε. Συγκομιδή του στα φυγή ολοκληρώνεται. Μια χρονιά οδεύει προς το τέλος της. Δυστυχώς είναι μια χρονιά πάρα πολύ άσχημη. Θα έλεγα καταστροφική και κυρίως για τον παραγωγό, ο οποίος φέτος θα περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Οι τιμές έξω είναι πάρα πολύ χαμηλές. Τα σταφύλια δίχως ιδιαίτερα άσχημες καιρικές συνθήκες δημιουργούν προβλήματα. Εν γέννη είναι μια χρονιά πάρα πολύ άσχημη, καταστροφική για όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων γύρω από το σταφύλι. Δεν ξεκίνησε έτσι. Αρχικά εντάξει, η Ιωνία ήταν καλύτερη. Όχι, εντάξει, δεν ξεκίνησε τόσο άσχημα, αλλά και η Ιωνία δεν ήταν πολύ καλή, απλώς δεν ήταν τόσο άσχημη. Εξελίχθηκε στην πορεία πάρα πολύ άσχημα. Η ζήτηση έξω ήταν λόγω σκληρού ανταγωνισμού που τον περιμέναμε από Ιταλούς και Ισπανούς. Έπεφτε συνεχώς. Κομμάτι της πίτας το παίρνουν Ιταλοί και Ισπανοί με πάρα πολλές ποικιλίες καινούργιες που βγήκανε. Και δυστυχώς το ελληνικό σταφύλι, το οποίο κάποτε και ειδικά το Thompson ήταν η ναυαρχίδα των οπωροκυπευτικών στην Ελλάδα, έχει χάσει τη δυναμική του, έχει χάσει τη δύναμή του και χάνει τις αγορές. Με αποτέλεσμα ο παραγωγικός ιστός να βάλεται και να αντιμετωπίζει πρόβλημα πραγματικής επιβίωσης. Οι παραγωγοί μας στην Καβάλα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Άρα δηλαδή ή αναδιάρθρωση ή τέλος. Σαφώς πρέπει να γίνει κατά την ταπεινή μου άποψη αναδιάρθρωση, αλλά το θέμα της αναδιάρθρωσης δεν είναι απλό. Χρειάζεται οικονομικά στηρίγματα. Ο παραγωγός οικονομικά έχει εξαθλειωθεί. Πώς θα κάνει αναδιάρθρωση? Ναι, μεν πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται, είναι μονόδρομος. Αυτό λεκτικά όμως. Στην πράξη, οικονομικά δεν είναι ο παραγωγός. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για το θέμα του σταφυλιού. Πρέπει και η πολιτεία να το δει, όπου μπορεί να βοηθήσει, να στηρίξει τον παραγωγικό ιστό με κάποια μέτρα που μπορεί να πάρει. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει κάποια μέτρα να στηρίξει το εισόδημα των παραγωγών λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, γιατί υπήρξαν ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν τραβούσε, δεν περπατούσε το σταφύλι και οι τιμές ήταν που δίναν έξω πάρα πολύ χαμηλές. Αυτό έχει σαν ανταπόκριση ο παραγωγός να μειωθεί το εισόδημά του πάρα πολύ, συν το ότι η παραγωγή παρουσίαζε και ποιοτικά προβλήματα, ποιοτικές αλλοιώσεις, τα λεγόμενα σκισίματα στο Thompson. Η τρίτη συνεχόμενη καταστροφική χρονιά για τους αμπελουργούς θέτει πλέον ευθέω ζήτημα συρρήκνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα, τονίζει ο ιδιοκτήτης συσκευαστηρίου Γιώργος Κατσαγκιώτης, αφού πολλοί αγρότες δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για άλλη μια χρονιά. Μοναδική λύση στο αδιέξοδο είναι η στρεματική αποζημίωση του αμπελουργού εν μέσω πανδημίας, έτσι ώστε κατά πρώτον να αντέξει και κατά δεύτερον να προβεί στο απαραίτητο βήμα της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Αλλά μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Φέτος, ειδικά στα πλαίσια του κορονοϊού, δίνονται στρεμματικές αποδόσεις σε κάποια άλλα προϊόντα. Έχω την εντύπωση, δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να το πω, απλώς το λέω έτσι συμβολικά, ότι μπορεί να δώσει κάποια στρεμματική ενίσχυση στους παραγωγούς και λόγω του κορονοϊού. Με κάποιες άδειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι νομίζω. Και πρέπει να γίνει για να σταθεί ο παραγωγός. Ιδάλλως ο παραγωγικός ιστός, το ξαναλέω, διαλύεται στην Καβάλα με τεράστια επακόλουθα στον κοινωνικό ιστό μετά. Στην ίδια την κοινωνία, σε αυτή τη μικροκοινωνία των σταφυλοπαραγωγών. Είναι έντονο το πρόβλημα, τεράστιο.